χθες το μεσημέρι είχα πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να. Δεν μπόρεσα να δω μεσημεριανά καθόλου, αλλά ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο και για άλλους λόγους θέλω να το ψηλό αποφεύγω. Δεν θέλω συγχύσεις περισσότερες. Φτάνουν όσες έχω. Ένα κεφάλι, έχω ένα μυαλό. Έχει τόσο χώρο μέσα. Σήμερα το πρωί λοιπόν στην εκπομπή της Ελεονόρα. Τώρα, 10 παρά που τέλειωσαν τα πιστολάκια από το κεφάλι μου και μπόρεσα λίγο να ανοίξω για να βάλω ήχο. Από όλα αυτά που είδα, ρε παιδιά, ένα μου έκανε εντύπωση. Η Ελένη Φωτοπούλου. Έχει καημό. Έχει καημό. Γιατί τα είπα αυτά τα πράγματα. Γιατί τα λέει κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Ελένη μου, αν το πρόβλημά σου είναι ότι δεν τα έχουμε πει ακόμα μετά από 2 χρόνια, ανοιχτή είναι η πόρτα μου, έλα. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, προς Θεού. Τέτοια επίθεση τώρα, γιατί η μελέτη ήρθε, όχι, δεν είπε ότι είχε πει αυτά, μα τα είπε η γυναίκα, απλά έδωσε μια εξήγηση μόνη της. Αναρωτιέμαι, τι πίκρα έχει αυτό το κορίτσι, ρε Γρηγόρη. Εσύ την ήξερες πιο πολύ από μένα. Δεν πέρασε καλά εδώ, δεν καλοπληρωνότανε. Δεν έπαιρνε πολλά χρήματα, δεν βγήκε μπροστά στο γυαλί, δεν πήρε θέση. Ειλικρινή. Τι έφταιγε, μόνη της δεν είπε ότι θέλει να φύγει. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Πολύ στεναχωριέμαι, όχι για μένα, γιατί εγώ έχω ακούσει τόσα που πια, εντάξει, λες ένα ακόμα, για την ίδια. Ειλικρινή. Γιατί αν δεν το πετάξει από πάνω της, δεν θα μπορέσει να είναι καλά, ούτε σε αυτό που κάνει σήμερα, ούτε στα υπόλοιπα. Αυτό και το κλείνω. Και αυτό γιατί στεναχωριέμαι. Ένα παιδί που πέρασε από εδώ, που θεωρώ ότι και το αγάπησα και το αγκάλιασα και όλοι. Ναι, τσακωθήκαμε. Στις δουλειές μέσα μπορεί να τσακώνεσαι πολύ συχνά. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που τσακώνεται συχνά. Εσείς το ξέρετε και μπορούν να το πούν όλοι. Δεν μ' αρέσει να τσακώνομαι. Προσπαθώ όταν κάτι με ενοχλεί να κάνω όπως δεν σε βλέπω. Ναι, είναι το δικό μου σύστημα. Ο καθένας έχει μια άμυνα. Έχει έναν τρόπο να εκφράζεται. Εγώ εκφράζομαι έτσι. Δεν θα μιλήσω. Μπορεί να μην θέλω να σου μιλήσω, αλλά δεν θα τσακωθώ μαζί σου. Πού τη έκανα κακό τη Ελένη Φωτοπούλου και έχει τέτοια πίκρα μέσα τη. Την έδιωξα, την κακοπλήρωσα. Ποιος της κανόνισε αυτή τη δουλειά εδώ, ποιος την έβαζε δίπλα, ποιος. Το ξέρω, ρε Ελένη, και δεν είναι μόνο. Στεναχωριέμαι, Γρηγόρη, γιατί την Ελένη τη Φωτοπούλου εσύ την πήρες από το χέρι και την έφερες σε μένα. Εγώ ενδεχομένως να στεναχωριέμαι και πιο πολύ από σένα. Αλλά είναι κάτι που δεν έχουμε κουβεντιάσει ποτέ. Εκεί που έχεις φάει, ποτέ δεν γυρνάς να φτύσεις. Και εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε περάσει από πάρα πολλές δουλειές, όπου είχαμε πάρα πολύ απογειωτικές στιγμές και άσχημες στιγμές. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται, να φεύγεις από μια δουλειά, πιστεύω ότι γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Πώς γίνεται πάντα όλοι, όταν μιλούν για μια δουλειά που έχουν φύγει, να θυμούνται τη μία κακή στιγμή και τις άλλες 100 καλές στιγμές να τις πετάνε πίσω. Μα είναι κάτι που δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Έχει μία πίκρα αυτό το κορίτσι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και μπορώ κι εγώ να κάτσω μαζί σου να μιλήσω στο διάλειμμα, να σου πω κι εγώ πώς αισθάνομαι γι' αυτό που το είδα κι εγώ. Απλά δεν λέω για σένα. Εσύ μπορείς στον αέρα να μιλήσεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Αν όση ώρα και να μιλάμε τώρα εμείς τα πω. Που είπαν. Που του είπα αυτό. Που θέλω να την υποστηρίξω. Που δεν μπορούν να πούν τη γνώμη. Οπότε είναι λίγο κουραστικό. Μη στεναχωρήθηκε, ένιωσα. Που το θέμα με την Ελεονόρα Μελέτη που ουσιαστικά ήταν ένα πράγμα στον αέρα, λύθηκε εδώ. Γιατί θα έπρεπε όλοι να χαίρονται, να μην υπάρχουν. Μήπως είχε αναλάβει την κόντρα για όλη τη χρονιά κατά πόδας για την εκπομπή και δεν θα έχει θέμα. Δεν έχω δουλέψει σε κουτσοπολιστικό πρόγραμμα και έτσι δεν ξέρω πώς κινούνται. Βρε και αυτό.